Εκδόθηκε η απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Προστασίας του Πολίτη Γιάννη Πανούση και εστάλει σχετική διαταγή του Αρχηγείου της Ελλάς, που ορίζει ότι τα τμήματα δοκιμών αστιφυλάκων των περιοχών Διδημοτήχου, Κομοτηνής, Ξάνθης και Ρεθύμνου θα επαναλειτουργήσουν για την νέα εκπαιδευτική περίοδο 2015-2016. Πρόκειται για μια ιδιαίτερα θετική εξέλιξη, καθώς από φέτος και οι τρεις αστυνομικές σχολές της Θράκης θα ανοίξουν ξανά τις πόρτες τους, προκειμένου να υποδεχθούν προς εκπαίδευση τους νέους δόκιμους αστιφύλακες. Υπενθυμίζουμε ότι η σχολή είχε διακόψει τη λειτουργία της προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως κέντρο κράτησης μεταναστών. Μετά από την επίσημη πλέον απόφαση για την επαναλειτουργία των αστυνομικών σχολών, ήδη στην Ξάνθη ξεκίνησαν οι απαραίτητες προετοιμασίες για την υποδοχή των σπουδαστών. Στις 14 Ιουλίου εκδόθηκε διαταγή από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας, η οποία βασιζόμενη στην απόφαση του Υπουργού μας, του κ. Γιάννη Πανούση, να λειτουργήσουν οι 4 σχολές αστυνομίας, τμήματα δοκίμων αστιφυλάκων στην Ελλάδα, αναφέρει συγκεκριμένα ότι οι σχολές αυτές θα είναι το Τουδουά Κομοτηνής, Δημοτήχου, Ξάνθης και Ρεθύμνου. Σύμφωνα με τη διαταγή, προγραμματίζεται οι δόκιμοι αστιφύλακες να εισέλθουν προς εκπαίδευση περί τα τέλη Σεπτεμβρίου και θα ακολουθήσει η νεότερη που θα προσδιορίσει τον ακριβή χρόνο. Πότε θα ξεκινήσει να λειτουργεί κανονικά, τέλη Σεπτεμβρίου? Τέλη Σεπτεμβρίου αναφέρεται στη διαταγή ότι προγραμματίζεται να είναι η αρχή του εκπαιδευτικού έτους 2015-2016. Η πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Ροδόπης, Σταυρούλα Τζατζανά, μίλησε στην εκπομπή Πρώτο Θέμα για το πόσο σημαντική είναι η επαναλειτουργία των σχολών αυτών και για τα έργα που γίνονται προκειμένου να αποκατασταθούν πλήρως οι εγκαταστάσεις. Σε πρώτο στάδιο, η σχολή θα λειτουργεί παράλληλα και ως κέντρο κράτησης, ενώ ξεκίνησε ο έλεγχος των εκπαιδευτικών χώρων αλλά και των χώρων φιλοξενίας των σπουδαστών, ώστε να διαπιστωθεί η καταλληλότητά τους αλλά και οι παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν. Εάν θα πρέπει να αναφερθώ στο Τουδουά Κομοτηνής, σαφώς και υπάρχουν φθορές, διότι εκεί φιλοξενήθηκε για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα το κέντρο φύλαξης αλλοδαπών, παρά τις αντιρρήσεις, διαμαρτυρίες μας και τον αγώνα που δώσαμε, αλλά τελικά δικαιωθήκαμε. Όμως οι εγκαταστάσεις της σχολής είναι τόσο ιδιαίτερα μεγάλες που θα μπορούσαν να φιλοξενήσουν μέχρι και 1000 δόκιμους αστιφύλακες. Οι φθορές λοιπόν και αποκατάσταση χρήζουν οι 2 κοιτώνες. Οι 3 όμως υπόλοιποι είναι σε καλή κατάσταση. Ήδη γίνονται εργατησίες συντήρησης και έτσι θα μπορέσουμε να υποδεχθούμε τους νέους δόκιμους αστιφύλακες σε αξιοπρεπείς εγκαταστάσεις και να λάβουν μια αξιοπρεπούς εκπαίδευση. Μάλιστα. Πόσο σημαντικό τώρα είναι η επαναλειτουργία τόσο για την τοπική κοινωνία, όσο όμως και για τις αστυνομικές δυνάμεις? Γιατί ξέρουμε ότι πολλά από αυτά τα παιδιά σε σύντομο χρονικό διάστημα αρχίζουν και προσφέρουν και υπηρεσίες. Είναι έντονη η παρουσία τους. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Καταρχήν, επιτρέψτε μου να πούμε ότι η αντίδρασή μας και η έντονη αντίθεση της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ροδόπης στην μετατροπή των πανεπιστημίων σε φυλακές δεν αφορούσε μονάχα στο ότι ήταν αστυνομικές σχολές, αλλά ιδεολογικά είμαστε αντίθετοι σε κάτι τέτοιο. Δεν μπορούμε να δεχτούμε ότι στην Ελλάδα, της δημοκρατίας και του πολιτισμού, τη γενέτειρα, να έχουμε τέτοια φαινόμενα. Βέβαια, όσο αφορά τη Θράκη, καταλαβαίνουμε όλοι μας ότι για πολλούς και διάφορους λόγους είναι απόλυτα επιβεβλημένη ανάγκη να λειτουργούν οι 3 σχολές της αστυνομίας εδώ.